Πώς πέρασες τις διακοπές? Διακοπές δεν έκανα, θεή μου, καθόλου, αλλά ήταν το ωραιότερο που μπορούσε να μου τύχει. Είναι η ευλογία αυτή που ζω φέτος, που νομίζω ότι είναι σαν ψέμα. Είναι σαν... Δεν μπορείς να το πιστέψεις ούτε εσύ. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δουλεύω με την κυρία Μαρινέλα, που είναι το... ο λόγος που κάνω αυτή τη δουλειά. Είναι ο άνθρωπος που με ενέπνευσε να γίνω καλλιτέχνης και ξαφνικά να μοιράζομαι τη σκηνή, τη ζωή μου, το καμαρίνι μου. Μια και τώρα δεν είναι παράσταση. Κάτι που το λες τώρα που συνεργάζεστε και κάνετε αυτή την εκπληκτική παράσταση. Είναι κάτι το οποίο το λες χρόνια. Βέβαια. Δηλαδή πάντα σε κάθε σου συνέντευξη και συζήτηση που έχουμε λες το ίδιο πράγμα. Ότι ο λόγος που εγώ υπάρχω είναι η Μαρινέλα. Βέβαια. Βέβαια και ξέρεις, είναι ένα πανεπιστήμιο τρομερό ο τρόπος που... Να, αχ, τι ωραία. Δες το κορίτσι μου. Αυτή κοιτάς τώρα. Πεθαίνω. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Στον καθρέφτη που παλάς, λένε ήταν ή επιτάς. Να μετρώ τις αντοχές μου, να μετρήσω κι αν με πας. Υπάρχει στιγμή που είστε και οι δύο Μαρινέλα. Βεβαίως. Ξεκινάμε μαζί την παράσταση. Βρισκόμαστε στη μέση μαζί της παράστασης και κλείνουμε μαζί. Και το τρομερό, ξέρεις ποιο είναι. Και εδώ την κοιτάζω και νομίζω ότι είμαι θεατής και ξεχνάω. Ξεχνιέσαι. Δεν μπαίνω τελευταία στιγμή. Την κοιτάζω. Είναι τόσο... Έχει αυτή την ενέργεια που σε μαγνητίζει που ξεχνάω ότι είμαι μαζί στη σκηνή και πρέπει να τραγουδήσω. Να κάνω και εγώ Μαρινέλα κάποια στιγμή. Όχι, και τον εαυτό μου. Δηλαδή, κοιτάζω, ξέρω τι ωραία που τραγουδάει, τι ωραία που το λέει, τι ωραία που είναι η έκφρασή τη. Πάντα σε ξαφνιάζει γιατί δεν είναι ποτέ ίδια. Εσύ τη το πρότεινε. Πώς ξεκίνησε. Νομίζω ότι αυτό ήρθε και κούμποσε. Σαν να το θέλε το σύμπαν, σαν να το θέλαμε σίγουρα και δυο. Καλά, από τη δική μου την πλευρά, όχι ο σεβασμός και η εκτίμηση υπήρχε πάντα. Αλλά πάντα ερχόταν και έβλεπε τις παραστάσεις μου. Και στη Θεσσαλονίκη το βέβαια, πάντα σε πρεμιέρες σου είναι πάντα εκεί. Και είναι στο πάντα I am what I am. Και στο I am what I am και στο καζίνο παλιά. Συνέχεια ήταν μαζί σου. Και είναι ένας, ο φύλακας άγγελός μου και πάντα η γούρη μου στις παραστάσεις. Κάποια στιγμή λοιπόν, πριν 2 χρόνια, μιλήσαμε, την είχα πάει να της ευχηθώ για τη γιορτή της. Και μιλούσαμε. Και πάνω στην κουβέντα, λέω, δεν ξέρω πώς ήρθε η κουβέντα και λέω, θα έχει ενδιαφέρον να κάνατε κάτι το οποίο να μην ήταν με τραγουδιστή και δεν πρότεινα μόνο εμένα. Της μιλάς στο πληθυντικό. Ναι, βέβαια. Δεν γίνεται αλλιώς. Από θέμα σεβασμού και αγάπης. Δεν είναι... Επειδή είστε φίλοι. Άλλο αυτό. Είμαστε φίλοι, μπορούμε να πούμε τα πάντα, αλλά... νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να ξεχωρίζεις το μύθο τα παράσημα που κουβαλάει κάποιος από το φίλο. Δηλαδή είναι δύο ιδιότητες που πρέπει να τις διαχειριστείς ταυτόχρονα. Και αυτό μου δίνει μια ισορροπία. Δεν σου λέει άλλαξέ το. Πολλές φορές, αλλά δεν γίνεται. Σου βγαίνει έτσι. Ναι. Αλλά υπάρχει οικειότητα, δηλαδή δεν είναι ο πληθυντικός αριθμός που υπάρχει αυτή η απόσταση και... Απλά είναι έτσι, έχω μάθει από το σπίτι μου. Δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς, φίλε μου. Ξέρεις. Είναι πολύ γλυκό αυτό που λες. Πάρα πολύ γλυκό. Το ότι την αισθάνεσαι τόσο δικό σου άνθρωπο. Μα ναι. Φύλακα άγγελό σου. Ναι. Είναι φίλη σου πραγματική, αλλά κρατάς το πληθυντικό. Ναι. Και ξέρεις ποιο είναι το συγκινητικό, όσο τη γνωρίζω. Αν γνώριζες τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, είναι οι δύο γονείς μου μέσα στη Μαρινέλα. Δεν της το έχω πει ποτέ, το ακούει τώρα. Πώς γιατί μας βλέπει και να στείλω τα φιλιά μου και την πολλά αγάπη. Πολλά φιλιά, μου. Καλή χρονιά. Έχει πολλά στοιχεία του μπαμπά μου και της μαμάς μου ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι σαν να έχω τους δύο γονείς μου. Πες μου κάποιες εικόνες που σου θυμίζει τους γονείς σου. Την προστατευτικότητα της μαμάς μου. Τι να σου πω, ότι πηγαίναμε στην Αυστραλία και ερχότανε, με σκέπαζε, με φιλούσε, μου χαϊδεύε τα μαλλιά, ανέφαγα, όχι μόνο σε μένα και σε όλους τους μουσικούς, πώς είναι αυτό, αν ήπιαμε νερό, αν είμαστε εντάξει,
πώς ήταν το μικροφωνό μου, αν τα μαλλιά μου είναι έτσι, αν μήπως τα παπούτσια μου δεν είναι λερωμένα, μήπως αυτό, αν είναι να τα τσεκάρει σαν μαμά, πώς πάει το παιδί της στο σχολείο, μια μαμά, ξέρεις. Ναι. Και απ' την άλλη του μπαμπά μου τη λιονταρίσια ορμή και τη δύναμη της ψυχής, που είναι συγκλονιστικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να έχει ψυχή του τέτοια δύναμη και τέτοια ενέργεια που είναι πάνω από οτιδήποτε. Δηλαδή αυτό το άλμα που κάνει η ψυχή ενός ανθρώπου και φτάνει στην κορυφή, γιατί φαντάζω τώρα ένας μύθος και ένα τέτοιο μέγεθος που πρέπει καθημερινά να συναγωνίζεται το ρεκόρ του. Δεν είναι ότι απλά βγαίνει και τραγουδάει. Πρέπει να είναι η Μαρινέλα. Καθημερινά. Όταν βλέπεις λοιπόν ένα τέτοιο λιοντάρι να βγαίνει στην αρένα και ασχέτου το τι συμβαίνει, πώς είναι, τι είναι, αν είναι, δεν είναι ή πώς, φτάνει εκεί, είναι συγκλονιστικό. Και να το βλέπεις από το πλάι. Πώς ήταν να κάνατε τις πρόβες, όταν δεν ερχόσουν σε αμηχανία? Όταν πριν δουλέψουμε, λέω, ξέρετε κάτι, πιστεύω ότι αν κάποιος, λέω, θα του κόβονται τα πόδια αν δουλέψει μαζί σας. Μου λέει, θα δεις ότι υπάρχει τόσο ωραίο κλίμα στις πρόβες που δεν θα νιώσεις ποτέ έτσι. Όταν πήγαμε λοιπόν στην Αυστραλία, κάναμε πρόβες, ήταν στις πρόβες μου μαζί, για να καταλάβεις ότι ήταν έτοιμη, ήξερε τα δικά της. Ερχόταν στις δικές μου πρόβες να ακούσει ποιος τόνος είναι πιο σωστός. Μήπως εκεί, δηλαδή σαν μαμά από πάνω, για το καλό μου, θα μπορούσε να είναι σπίτι της, να κάθεται, να σου πει, κάνε την πρόβα σου εσύ, όπως μου έχει τύχει με άλλους ανθρώπους που συνεργαστεί, που δεν έρχονται, δεν τους αφορά. Κάνε το πρόγραμμά μου. Εδώ πήγαμε στον σπουδαίο Γιάννη Ξανθούλη, που μας γράφει τα κείμενα φέτος και είναι μεγάλη μας τιμή για την Αυστραλία, και μας έγραψε ένα νούμερο και ένα τραγούδι καταπληκτικό, τις δύο Μαρινέλες, που ο σπουδαίος συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος έχει γράψει εδώ και ένα καινούριο τραγούδι στην κυρία Μαρινέλα, το Μοναδική, που θα βγει σε λίγες μέρες, μια μπαλάντα συγκλονιστική. Σε μένα έχει γράψει ένα τραγούδι συγκλονιστικό, το Χειροκροτήματα και Φλάς, που το λατρεύω. Έχει κάνει και την ενορχήστρωση της παράστασης. Είναι σπουδαίος συνθέτης. Πήγαμε λοιπόν, ενώ ήταν τέσσερις παραστάσεις στην Αυστραλία, γράψαμε κείμενο, κάναμε τραγούδι, μάθαμε ταγκό με το σπουδαίο Δημήτρη Παπάζογλου, που και εδώ κάνει τις χορογραφίες και είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά. Άρα είναι εκεί 100% σε όλα, δηλαδή. Δεν ήταν τύπου πάμε και εντάξει, κάνε τα δικά σου. Όχι, θα παρουσιάσουμε κάτι. Με τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το ότι θέλει να ελέγχει με την έννοια του να είναι από πάνω, ακριβώς, να την ενδιαφέρει και να έχει άποψη, φαντάζομαι. Και ξέρεις τι είναι το συγκινητικό? Κάτι είπες πριν, ήθελες να πεις και σε διάκοψε, ναι, ότι σε συγκίνησε κάτι πολύ. Το ότι την ενδιαφέρει πάρα πολύ τι feedback θα έχει στον κόσμο αυτό, ότι να είναι μια αξιοπρεπέστατη παράσταση που να περάσει ωραίο κόσμος και τι θα είναι αυτό. Τι γίνεται στο τέλος της παράστασης? Στο τέλος της παράστασης είμαστε αγκαλιά, γιατί ξέρεις κάτι, τη λατρεύω, πώς να σου πω, δηλαδή, είμαστε αγκαλιά και την έχω στην αγκαλιά μου και αισθάνομαι τόση ασφάλεια, τόση αγάπη, τέτοια συγκίνηση. Δεν είναι μία γυναίκα για μένα, είναι πολλές γυναίκες σε μία, και η σπανιότητά της είναι αυτή, το ότι είναι σε δευτερόλεπτα γίνεται πολλές γυναίκες μαζί. Είναι φαινόμενο. Και είναι πραγματικά, Φέη μου, νομίζω ότι δεν θα είμαι ο ίδιος άνθρωπος, γιατί ζω ένα πανεπιστήμιο. Εννοείς μετά τη συνεργασία, ναι, σας. Ναι. Δηλαδή διδάσκομαι τόσα πολλά πράγματα. Επαγγελματικά ή σε προσωπικό επίπεδο? Σε όλα. Πώς μπορεί να σε αλλάξει? Πρέπει να δεις πώς μπορεί να διαχειριστεί σε δευτερόλεπτα 68.000 θέματα. Από την εγγονή μου που πάει εκεί, το τι μαγειρεύω, το τι τόνο θα είναι το τραγούδι, το μαλλί πρέπει να είναι έτσι, αλλά νομίζω αυτό το ρούχο είναι εκεί, αλλά να πάρω και να ενημερώσω τον μαέστρο ότι θα γίνει αυτή η αλλαγή για να μπει εκείνο το τραγούδι. Φοβερή. Χωρίς κούραση όλο αυτό. Με χαρά και με όρεξη. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ρωτήσω αν είναι η καλύτερη σου συνεργασία. Είναι. Είναι καλύτερη σου συνεργασία. Ναι, είναι αυτές τις συνεργασίες που, αφού είπα κάποια στιγμή, λέω ότι μετά από αυτό μπορώ άνετα να σταματήσω και εγώ να πω ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δηλαδή, νωρίς. Μου έδωσε ο Θεός αυτή την ευλογία, μπορώ να πω, σου πω κάτι. Γεια σας. Καταλαβαίνουμε πόσο πολύ τη λατρεύεις, γιατί, ναι, περί λατρείας πρόκειται, ναι, από τον τρόπο που μιλάς,
Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η γυναίκα για σένα, είναι λες και όλη σου ζωή. Μα είναι. Μα είναι και ξέρεις, όλοι την αγαπάνε, την αγαπάμε. Τώρα την... ξέρεις να σου πω, θα είναι σπίτι και θα λες σταματήστε, φτάνει πια, φτάνει, μη λέτε άλλα, μη λέτε άλλα.